άνθρωποι που να μην είναι ειδικοί να κάνουν τους ειδικούς εδώ στην Άφακτο. Τι εννοείτε? Δηλαδή εννοώ δηλαδή ότι υπάρχει μια επιτροπή να έρθουν πραγματικοί οι προοδόμοι να συμφωνήσουμε. Και όχι να έρχεται όλος με τα συμφέροντα τα ιδιωτικά και να λέει εγώ κάνω κουμάντο. Αυτό η κατάδεια της Ναυπάκτου αυτή είναι. Να κάνουν κουμάντο αυτοί που δεν πρέπει να κάνουν κουμάντο. Να κάνουν οι ειδικοί. Με χαρδιά, όμορφη και ωραία και με διάλογο. Όχι εγώ κονομάω και δεν με νοιάζει για σένα, γιατί έτσι συμβαίνει τώρα με τα καταστήματα. Συμφωνείτε εσείς για το 12μηνο κλείσιμο των παραλίων? Όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια το λέω. Δεν το λέω τώρα, το λέω εδώ και 30 χρόνια. Γιατί έχω κάνει κάτι εγώ, κάτι έσχη πολυκατοικίες εδώ. Κλείσαμε τετραόροφα και δυστυχώς πίσω η άβρα δεν πάει της θάλασσας. Αυτή είναι η πόλη που να φτιάξουμε. Άρα τα συμφέροντα είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι θα πει. Σεβασμό στον πολίτη, στα παιδιά μας, στους γονείς μας κτλ. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτά. Πρέπει να σεβαστώ το παιδί μου. Πρέπει να σεβαστώ τον πατέρα μου. Όταν περνάει πέρα, συγγνώμη να πω μια λέξη, επιτρέπετε, και σε αποκαλεί κοπέλα μαλάκα, ο νεαρός μαλάκα, γιατί πέρασε τη διάβαση και πρέπει να σταματήσω εγώ για να περάσει ο άρχοντας. Δεν γίνονται αυτά. Εμένα το παιδί μου πού θα παίξει με το ποδήλατο? Στου δρόμου που φτιάξαν? Ναι, καταλάβατε. Επειδή είμαι και πολυδόμος και έχω κάνει και στα κάπου κάποιο στο Πολυτεχνείο, είμαι αντίθετος με τους κυρίους. Πρέπει να γίνει αυτό που έχουν πραγματικά σχεδιάσει σωστά οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κιόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε μάθει να συζητάμε. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, να συζητάμε πριν να φτάσουν τα θέματα εδώ. Δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα το να φτάσουμε να γίνει κάποιο δημοτικό συμβούλιο και να μην γίνεται, διότι δεν έχει συζητηθεί όπως πρέπει το θέμα. Ας καθίσουν και όλες οι πλευρές κάτω. Τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για την ποιότητα ζωής και εμάς που ζούμε εδώ, κυρίως για εμάς που ζούμε εδώ και για τους επισκέπτες της πόλης. Χρόνια πολλά, κάθε χρόνο ακούμε το ίδιο θέμα. Από τότε που άρχισαν να πεζοδρομούνται οι παραλίες, συζήτηση, επισυζητήσεων, ανοίγαν δρόμοι, κλείναν δρόμοι, μπάρες, προσωπικές ενέργειες πολιτών. Πολλοί πολίτες το θέλουν, άλλοι δεν το θέλουν. Θέλει συζήτηση. Θέλει συζήτηση και σίγουρα δεν είναι καλύτερη η αντιμετώπιση αυτή που έγινε σήμερα. Συζήτηση από όλες τις πλευρές μέχρι να βρεθεί ένας κοινός τόπος, να λάβουμε όλοι υπόψη ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από περισσότερες πεζοδρομήσεις. Να ληφθεί υπόψη και ότι υπάρχουν καταστήματα που έχουν τις ανάγκες τους. Άρα μια συζήτηση καλή που να εκτεθούν όλες οι απόψεις και σίγουρα με τον μελετητή που έχει πολύ καλύτερη και σοβαρότερη άποψη από όλους εμάς, παρότι δεν ζει εδώ, μια πολύ καλή συζήτηση σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει. Ευχαριστώ.